sometimes they eat them, the only pizzas. Πώς είστε αφιλιόδρομοι. Πότε. Λοιπόν, όσο ξεκινάμε. Είμαστε τόσο πολύ καλό να υποδοστείς σε ήθα από την Αθήνα για να μας μιλήσει. Να πούμε. Τώρα. Πολύ λίγο η Δαρτή. Έλα, έλα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη χαρά μαζί μας τον Κωστή, τον Πελώνη, ο οποίος ίσως κάποια πρώτη έχει χωρίσει, παλαιότερα έχει μιλήσει στο πρώτο τέλη της Θεσσαλονίκη, έτσι λίγο στήπη από 3-4 χρόνια. Μετά πήρε το καράβι και πήγε στην Αμερική και μετά τον διώξαμε από εκεί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο Μαθήλ μετά στη συνέχεια, στη Έμο φυσικά, εντάξει, ο οποίος είναι εξαιρετικός developer, ο οποίος τώρα έχει αλλάξει το πρώτα. Θα κάνει το τουλάχιστον σύγχυση ένα Κωστή. Θα μας μιλήσει για antipatterns του testing, γενικό θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωστή που ήρθες και εύχομαι να χάρη στην παρουσίαση. Ευχαριστώ. Θα πω εντάξει. Αυτό που είπε είναι ότι είμαι και ο διοργανωτής του J-Hack της Αθήνας. Ως τώρα, ως πρώτη φορά, βλέπω και πώς είναι το δίσκο στην Αμήθεια, ας πούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, όποιος με ξέρει, ίσως έχει καταλάβει ότι μου αρέσει να κάνεις λίγο προβοκατόρικες παρουσιάσεις, να δείτε κάτι λίγο διαφορετικό, όχι αυτά που ξέρετε. Μου αρέσει παρουσιάσεις που έτσι να ανάβουν τα αίματα, να έχει συζήτηση μετά. Ναι, και όταν σπάνε, να είναι. Σήμερα, ναι, εκεί είσαι καλά. Αντί να σας πω τι να κάνετε, θα σας πω τι δεν θα κάνετε. Έτσι ώστε να καταλάβετε ποιο είναι το σωστό, το κάνετε λάθος. Άρα θα μιλήσουμε για antipatterns, τα οποία είναι συχνά λάθη που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι λάθη. Δηλαδή κάνει κάτι, νομίζω ότι κάνει το ιστό και θα κάνει κάτι λάθος. Λοιπόν, λίγα πράγματα για μένα. Προγραμματιστής είμαι και εγώ, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ το testing και το automation. Ξεκίνησα με το testing και μετά κατάλαβα ότι το automation είναι κάτι που είναι αδύνατο. Γιατί για να είσαι καλά τεστ, πρέπει να είναι καλό το μίσον και το ανάποδο. Πριν από 2 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο για το SPOC, που είναι ένα testing framework για Java. Έκανα και μία παρουσίαση που ανάψανε τα αίματα για το γιατί είναι καλύτερο για το JUnit. Υπάρχει σε βίντεο, μπορείτε να τη δείτε και μετά να έρθετε να μου τη δείτε, ας πούμε, όχι, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Και όταν έγραψα το βιβλίο, ενώ στην αρχή ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο και λέω θα μιλήσω για το SPOC, τελικά από τις ερωτήσεις του κόσμου κατάλαβα ότι πρέπει να μιλήσω λίγο πιο γενικά και το βιβλίο ουσιαστικά λέει πώς να κάνεις testing χρησιμοποιώντας το SPOC. Και θεωρώ ότι το πέτυχα αυτό διότι έχει μια πολύ ωραία κριτική το βιβλίο. Είναι στο Amazon. Υπάρχει μια κριτική που λέει άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε testing. Που είναι αυτό ακριβώς που ήθελα, αντί να πει ναι, ωραίο το SPOC κτλ. Έχουμε εδώ πέρα άτομα που παίζουν World of Warcraft, Overwatch, Diablo. Ωραία. Ναι, λοιπόν, όπως είπε και ο Πάτρεπλος, πριν ένα χρόνο ήμουν στην Αμερική, δούλευα στη Blizzard. Ζητάω προσωπικά συγγνώμη για όσους πέρσι προσπαθούσαν να μπουν και δεν μπορούσαν να κάνουν login. 2 φορές ήμουν υπεύθυνος εγώ. Απλά να πω ότι στην Blizzard, εντάξει, προφανώς είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που έχει άλλη δομή και άλλα πράγματα. Είδα πολλά πράγματα όσον αφορά το automation και το testing. Εκεί ουσιαστικά με φωνάξανε να ασχοληθώ με τα τεστ τους. Και τελικά του είπα: παιδιά, πρέπει να ασχοληθώ με το automation, γιατί στη λείπει και το automation. Οπότε ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα που αγαπάω. Γύρισα λοιπόν εδώ από την Blizzard, ήρθα στην Ελλάδα ξανά και κάθισα, ας πούμε, για ένα Σαββατοκύριακο και είπα: πολύ ωραία, ας γράψω ένα αρθράκι μικρό με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων που έχω. Που ουσιαστικά λέει τι λάθη έχω δει εγώ σε εταιρείες όσον αφορά το testing και το automation. Τα έγραψα σε μια λίστα, σε αρκετά από αυτά είναι και η Blizzard, για να μην στομίσετε το τι πουστάει με κανή. Το έγραψα το αρθράκι, το δημοσίευσα στο blog μου, το άφησα, ξύπνησα το πρωί. Είχε γίνει νούμερο 1 στο Hacker News, είχα πάρει 100 email και εδώ βλέπετε το γνωστό Hacker News effect από το blog μου που δεν πήγαινε να το επισκεφτεί κανείς και ξαφνικά πέσανε 40.000 άτομα να διαβάσουμε το άρθρο. Οπότε γίνεται ένα μπαμ το οποίο δεν το περίμενα και μου σκάσανε πάρα πολλά email που ένα 80% έλεγε ναι, πολύ ωραία τα λες, επιτέλους τα έγραψες και εγώ τα σκεφτόμουν αλλά δεν μπορούσα να τα γράψω και υπήρχε και
ένα 20% που διαφωνούσε. Οπότε πιάσα φλέβα, διότι υπήρχε άλλο ένα προβοκατόρικο θέμα το οποίο θα ανάψει αίματα. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά αποφάσισα αυτό το αρθράκι να είναι η σημερινή παρουσίαση για να ανάψουν και εγώ τα αίματα. Λοιπόν, σήμερα δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία είναι startup, είναι CICD. Δεν είναι πια τόσο πολύ developer, απλά ασχολούμαι με το τομέα που μου αρέσει. Είναι ένα προϊόν περίπου σαν φανταστείτε το Jenkins, αλλά στο cloud και εκτός από pipelines έχει και deployments. Όσοι ασχολούνται με Kubernetes, Docker κτλ. Και είναι μέσα. Απλά ένα πράγμα που κάνω στην εταιρεία είναι ότι συνεχίζω να γράφω δημόσια στο blog της και ενώ κάποια άρθρα όντως αναφέρονται στο προϊόν, υπάρχουν και μερικά γενικού περιεχομένου. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να βλέπετε τι προμοκατόρικα πράγματα γράφω, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα όντως προμοκατόρικο άρθρο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 και λέει πώς να χρησιμοποιήσει την Docker και MFM μαζί. Δύο τρόπους, δεν σας λέω παραπάνω, μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εμένα. Τώρα για να μάθω και λίγο για εσάς, να σηκώσουν χέρια όσοι είναι project managers. Ωραία, μάλιστα. Όσοι είναι testers, προγραμματιστές, DevOps, ωραίος πράγμα. System Administration, τίποτα. Υπάρχει κάποιος που δεν σηκώσει χέρι. Παρακαλώ. Ωραία, μ' αρέσει. το κοινό που ακριβώς είναι. Φοβερή η προηγούμενη παρουσίαση, διότι μίλησε για την πυραμίδα. Να λοιπόν η πυραμίδα, εγώ θα μιλήσω για την πυραμίδα. Και ποιος δεν ξέρει την πυραμίδα. Λοιπόν, δυστυχώς ο χώρος του testing είναι σχετικά καινούριος και δεν υπάρχει ακόμα μια έτσι αποκριστολωμένη άποψη του τι πρέπει να κάνουμε. Η πυραμίδα είναι μια προσπάθεια να γίνει αυτό και ουσιαστικά λέει σε ένα συνηθισμένο web application, προσοχή στις λέξεις συνηθισμένο και web application, τι test πρέπει να γράψουμε. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να έχεις πολλά unit tests, είναι αυτά στην κάτω δουλειά, αυτός είναι ο μεγάλος όγκος των tests σου. Πρέπει να έχεις κάποια integration tests, με κοιτάρια και component tests και στην πάνω μεριά που να έχεις λίγα end-to-end UI tests. Η παρουσίαση για το Selenium που έγινε πριν ουσιαστικά μιλούσε για την κορφή της πυραμίδας και με βολεύει πάρα πολύ, διότι εγώ θα μιλήσω κυρίως για τους δύο κάτω όρθους, όχι για το end-to-end, διότι θα μιλήσω για εφαρμογές που δεν είναι απαραίτητα γραφικές. Άρα λοιπόν δυστυχώς στον χώρο του testing, οι άνθρωποι διαφωνούν με το τι ακριβώς είναι ένα test. Η κλασική ερώτηση είναι τι είναι το integration test. Αν ρωτήσεις 100 developers θα πάρεις 100 απαντήσεις. Αν ρωτήσεις 100 testers θα πάρεις άλλες 100 απαντήσεις. Εγώ λοιπόν επειδή έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο στις παρουσιάσεις μου, να μαλώνω μετά για το ποιο test είναι integration, ποιο test είναι unit test, ποιο είναι component test, ποιο είναι acceptance, είπα τέλος όλα αυτά. Θα δώσω τους δικούς μου ορισμούς που είναι οι σωστοί προφανώς στην παρουσίαση, έτσι ώστε να είμαστε πολύ σίγουροι ότι μιλάμε με τους δικούς μου ορισμούς. Λοιπόν, το unit test είναι αυτό το οποίο συμφωνεί ο περισσότερος κόσμος. Είναι ένα πολύ μικρό τεστ, πάρα πολύ απλό. Επικεντρώνεται σε μία κλάση ή σε μία μέθοδο. Πρέπει να έχεις το πηγαίο κώδικα για να το τρέξεις. Συνήθως το τρέχεις με το JUnit ή το TestNG ή τέλος πάντων κάποιο άλλο αντίστοιχο framework. Και ουσιαστικά αυτό που τεστάρεις είναι το business logic της κλάσης σου. Δεν τεστάρεις κάτι άλλο. Αυτά τα τεστ είναι και ο κάτω όροφος της πυραμίδας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα τρέξεις, πάρα πολύ εύκολο να τα ετοιμάσεις και είναι αυτά που ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του ως unit tests. Σε αυτό δεν διαφωνούμε πολύ. Τώρα εδώ έχω ένα παράδειγμα για να είμαστε σίγουροι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δουλεύω σε μια εταιρεία, φτιάχνουμε ένα e-shop και θέλω να τεστάρω το basket του e-shop. Έχω την κλάση basket, τη βάζω δύο προϊόντα. Το basket έχει μια μέθοδο που δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, που δείχνει το υπολογίζει το τι έχει εκεί μέσα. Την καλώ και βλέπω το αποτέλεσμα. Με τι δουλέψα μόνο με το basket. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έχω μόνο το basket την κλάση. Την έπαιξα πάρα πολύ γρήγορα. Το τέξι ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Και απλά κοίταξα τι λογική έχει αυτή η συγκεκριμένη κλάση. Τώρα, τα integration tests, οι component tests, οι service tests είναι ουσιαστικά ό,τι δεν είναι unit test. Οτιδήποτε δεν είναι στον προηγούμενο ορισμό είναι integration test. Κυρίως το κλασικό είναι ότι χρησιμοποιεί βάση δεδομένων ή κάποιο εξωτερικό web service ή κάποιο queue ή κάποιο άλλο εξωτερικό σύστημα ή εάν αναγκάζομαι να κάνω κάτι deploy πριν τρέξω αυτό το test.
Αλλά αν έχω μια εφαρμογή που είμαι αναγκασμένος να την κάνω deploy και δεν είναι δηλαδή μόνο ο πηγαίος κώδικας, είναι integration test. Και αυτά τα τεστ είναι πιο πολύπλοκα, διότι αρκετές φορές τεστάρω παραπάνω από μια κλάση, τεστάρω components πια. Και είναι και πιο δύσκολα στο setup, γιατί πρέπει να τρέξω ένα κομμάτι του συστήματος ή και όλο το σύστημα για να τα δοκιμάσω. Και παίρνω και περισσότερο στο να τρέξω τα ίδια. Διότι υπάρχουν timeouts, connections, REST APIs, άλλα συστήματα κτλ. Εδώ λοιπόν πάλι έχω ένα παράδειγμα. Τώρα πια δεν τεστάρω μόνο το basket, τεστάρω όλο το e-shop. Οπότε ξαναφτιάχνω το basket με προϊόντα, αλλά έχω και ένα εξωτερικό σύστημα που είναι οι πιστωτικές μου κάρτες, το οποίο δεν ελέγχω καν εγώ, δεν είναι δικό μου. Έχω, ας πούμε, ένα δώσει το PayPal, ένα staging environment. Και μου λέει, δοκίμασέ το. Κάνω ένα checkout, γίνονται 500 πράγματα, ελέγχουμε την αποθήκη αν υπάρχει το προϊόν, ελέγχουμε πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος μπορεί το τεστ να παίρνει 3 δευτερόλεπτα, πάω και βλέπω διάφορα πράγματα. Άρα αυτό είναι ένα integration test. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι καταλάβαμε τώρα τη διαφορά του integration με το unit test. Είναι βασικές αυτές οι διαφάνειες. Παρακαλώ, όχι συζητήσει μετά για το τι είναι integration και τι είναι unit test. Αυτό είναι ο σωστός ορισμός, σας τον λέω εγώ. Μια και μιλάμε λοιπόν για Java. Η Java, καλώς κατά τη γνώμη μου, στο Maven, έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Και αυτό που προτείνει το Maven είναι τα unit test με τον ορισμό που έδωσα να τρέχει στο test phase. Και τα integration test θα τρέχει στο integration test phase. Και γι' αυτό σου δίνω και αυτήν την ορολογία, γιατί είναι του Maven. Και μάλιστα, αν δείτε, υπάρχει στο life cycle το δεύτερο και pre-integration test phase και post-integration test phase, τα οποία είναι ακριβώς για να ετοιμάσεις το σύστημα πριν τρέξεις το test, τα integration test, και το post είναι για να καθαρίσεις κάτι. Πώς είναι να σου πεις το pre-integration test και το post-integration test? Κακός. Κακός. Διότι για αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχουν. Άρα, αν έχεις μια σωστά φτιαγμένη εφαρμογή Java, μπορείς να τρέξεις μόνο τα unit tests φτάνοντας μέχρι το test, ενώ αν τρέξεις το verify, θα τρέχεις όλα και οι τελευταίες φάσεις καθυστερούν πολύ. Άρα, τώρα που δώσαμε λοιπόν τους ορισμούς και ξέρουμε γιατί μιλάμε, ξεκινάμε με antipatterns. Δεν ξέρω να καταλάβω τα πω όλα. Τα έχω βάλει περίπου με τη σειρά που τα συναντάω εγώ σε εταιρείες. Αυτά που λέω περισσότερες φορές είναι στις πρώτες θέσεις. Λοιπόν, αντιπάτερ νούμερο 1. Εφαρμογή με μόνο unit tests και τίποτε άλλο. Δηλαδή στην πυραμίδα υπάρχει μόνο κάτω όροφος και τίποτα άλλο. Αυτό ευτυχώς αρχίζει σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Το έβλεπα σε μικρές εταιρείες που είχαν πολύ καινούριο κόσμο. Άτομα που μόλις είχαν βγει από το πανεπιστήμιο είχαν δει μόνο unit tests, δεν είχαν δει integration tests. Αυτό φτιάχνανε. Η λύση εκεί είναι να έρθει κάποιο που είναι πιο σύνδεσμο και να του πει: παιδιά, υπάρχουν τα integration test. Εκεί όμως που εγώ διαφωνώ είναι ότι αρκετές φορές υπήρχαν integration test σε εταιρείες και για κάποιο λόγο σταματήσανε. Η κλασική δικαιολογία που βρίσκουν developers είναι πολύ δύσκολο να στήσω test environment και δεν θέλω. Τεστάρω κατευθείαν στην παραγωγή. Υπάρχουν και τέτοιες εταιρείες. Αυτή η δικαιολογία όντως ίσως να μετρούσε τα παλιότερα χρόνια. Αλλά σήμερα δεν ισχύει πια και θα πω και γιατί. Τώρα, αυτό το antipattern είναι πολύ εύκολο να εξηγήσουμε το γιατί είναι antipattern, διότι όπως εξήγησα πριν, κάποια πράγματα τα βρίσκεις μόνο με integration tests. Δηλαδή, το κλασικό παράδειγμα είναι transactions στη βάση. Αν εγώ θέλω να τεστάρω transactions στη βάση και πώς παίζει, και αν έχω μια παλιά βάση που έχει triggers και procedures και διάφορα πράγματα που δεν τα έχω γράψει εγώ, μπορεί να έχω ένα DBA στην εταιρεία, ο μόνος τρόπος για να τεστάρω είναι να έχω τη βάση και να τη χτυπήσω. Δεν γίνεται διαφορετικά, άρα πρέπει να έχω τέτοια τεστ. Επίσης, αν χρησιμοποιώ κάποιο εξωτερικό web service, κάποιο API, πρέπει σίγουρα να έχω τεστ που βεβαιώνω ότι το contract μου με αυτό το API συνεχίζει να ισχύει. Δηλαδή, αν έχω καλό το PayPal, πρέπει να ξέρω ότι όντως είμαι συμβατός με το PayPal. Μπορεί ξαφνικά το PayPal να αλλάξει το API, το όπως θα το μάθω. Αυτά γίνονται μόνο με integration tests. Εμένα αυτό το πάτε, ας πούμε, δεν θέλει πολύ εξήγηση. Πρέπει να έχετε integration tests σε μια οποιαδήποτε μεγάλη εφαρμογή. Το αναφέρω έτσι για να ζέστη. Λοιπόν, η δικαιολογία που λέει δεν μπορούμε να φτιάξουμε το test environment δεν ισχύει πια, διότι και με τα VMs αλλά και σήμερα ειδικά με τους containers είναι πολύ εύκολο οποιοδήποτε πολύ γρήγορα να σηκώσει ένα μέρος του συστήματος ή και όλο το σύστημα. Κανονικά σε μια εταιρεία που είναι σωστά φτιαγμένα τα test, πρέπει κάθε φορά που γίνεται pull request, ένα integration test environment να σηκώνεται μόνο για το pull request εκείνο. Και να τεστάρει το feature μου σε ένα environment που φτιάχνεται δυναμικά. Δηλαδή, εγώ ανοίγω το pull request, ένα environment test που φτιάχνεται δυναμικά για μένα εκείνη την ώρα μόνο, τεστάρω το feature μου και μετά αυτό το environment κλείνει. Γιατί δεν το χρειάζομαι πια και ξέρω ότι το feature μου παίζει σωστά. Τη στιγμή που το feature μου γίνεται merge στο master με τους άλλους προγραμματιστές,
πια εγώ ξέρω το feature μου παίζει από μόνο του. Και θα καθίσω να τεστάρω τι κάνει με τους υπόλοιπους. Άρα, πίσω έχει ακόμα δικαιολογία, είναι δύσκολο να φτιάξει το test environment, να δει τι κάνει το Docker, να δει τι κάνουν οι containers και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ποια δεν είναι πρόβλημα. Αντιπάτερ νούμερο 2. Σε αυτό θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ακριβώς ανάποδο. Εταιρείες που έχουν μόνο integration test και καθόλου unit test. Αυτές είναι μερικές από τις δικαιολογίες που έχω ακούσει. Δυστυχώς σε αρκετές εταιρείες κάποια στιγμή είχαν έρθει κάποιοι project managers και λέγανε ότι πρέπει να έχετε code coverage 80% ή 70%, διότι έτσι που πελάτες. Και καθίζουν με προγραμματιστές και γράφουν unit test και getters και setters και κάτι άκρηστα μπορούμε να πιάσουμε το code coverage και μας λέει το sonar το code coverage εδώ είναι αρκετό και ξαναγράφουν unit test και τελικά ξοδεύουμε το χρόνο μας γράφοντας test που δεν χρειάζονται και μετά βγαίνει μια κακή φήμη για τα unit test. Ή το άλλο που λέμε είναι ότι έγραψα unit test, τα οποία όμως ποτέ δεν κάνουμε fail, άρα γιατί τα έγραψα, δεν προσφέρουν καμία αξία, δεν έχει νόημα, μόνο integration test. Πολλές επιλογές, έχω να αναφέρω σε αυτό. Πάντως υπάρχουν αρκετές εταιρείες, και μία είναι και η Wizard, οι οποίες δεν έχουν unit test καθόλου. Οπότε στην πυραμίδα λείπει όλος ο κάτω όροφος και υπάρχει μόνο ο δεύτερος και ο τρίτος. Τώρα, γιατί αυτό είναι anti-pattern, για τρεις λόγους καταρχήν. Και έχει να κάνει με τη σύγκριση integration test και unit test. Πρώτον, τα integration test είναι πολύπλοκα και θα αναλύσω γιατί. Δεύτερον, είναι αργά στο να τρέξουμε και θα αναλύσω γιατί. Και τρίτον, είναι δύσκολο στο να τα στήσεις και να καταλάβεις τι πάει κάτι στραβά όταν κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, τα παίρνω ένα-ένα. Πρώτον, τα integration test είναι πολύπλοκα σε μεγάλες εφαρμογές προφανώς. Για να σηκώσουμε χέρια όσοι ξέρουν ότι είναι το συγκλωμάτι complexity. Ωραία. Λοιπόν, φανταστείτε ότι είμαι ένα Java developer, έχω ένα service, ας πούμε το eShop και όταν ο πελάτης αγοράζει κάτι, πρέπει να μιλήσω με το α που είναι η αποθήκη μου, είναι μια κλάση δηλαδή που λέω την αποθήκη, πρέπει να μιλήσω με το β που είναι η πιστωτική μου κάρτα,